Κυρίες και κύριοι, αγαπητές φίλες και φίλοι, απόψε είναι Παρασκευή, 23 Σεπτεμβρίου του 2022. 10 θέματα θα δείξουμε και απόψε. Θα ξεκινήσουμε από το μεταναστευτικό, το οποίο αποτέλεσε και το πολιορκητικό κρυόβα, το βασικό όπλο, αν θέλετε, του Ερντογάν, για να αμαυρώσει την εικόνα της πατρίδας μας διεθνώς. Εδώ να κάνουμε ένα σχόλιο ότι επειδή υπάρχουν διάφοροι που λένε ότι δεν σημαίνει τίποτα και δεν έπεισε κανέναν Ερντογάν, πιστεύω ότι δεν πρέπει να κοροϊδεύουμε τον εαυτό μας. Εδώ η χώρα μας έχει υστερήσει. Έχουμε αφήσει το πεδίο ελεύθερο και ανοιχτό σε μη κυβερνητικές οργανώσεις, σε εχθρούς της Ελλάδας, σε χώρες που έχουν συμφέροντα με την Τουρκία και επηρεάζονται από την Τουρκία, αλλά και στην ίδια την Τουρκία, να κάνουν προπαγάνδα στην Ευρώπη, κυρίως στην Ευρώπη, και όχι μόνο, να παρουσιάζουν την Ελλάδα σαν μια χώρα που πνίγει παιδιά. Αυτό εκμεταλλεύτηκε ο Ερντογάν. Αν ήξερε ότι δεν θα τον ακούσει κανένας, δεν θα το έκανε. Αυτό εκμεταλλεύτηκε και έτσι είχαμε αυτό το, την απαράδεκτη ομιλία του στην 27η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ, όπου παρουσίασε την Ελλάδα της δημοκρατίας, της Ακρόπολης, του αρχαίου πολιτισμού και του, την παρουσίασε ως μια χώρα που διαπράττει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Προσέξτε, ποιος είπε ο Γάιδαρος στον Πετεινό Κεφάλα, η Τουρκία, η οποία έχει στις πλάτες της 3 γενοκτονίες, η οποία έχει κάνει εθνοκαθάριση, η οποία συνεχίζει να κάνει εθνοκαθάριση. Συνεργάζεται με τρομοκράτες, τζιχαντιστές, γνωστά όλα αυτά. Εργαλειοποιεί τους μετανάστες. Η Τουρκία κατηγορεί την Ελλάδα, που αμήνεται για ένα ζήτημα εθνικής ασφάλειας, την κατηγορεί ότι κάνει εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Και κοιτάξτε τώρα τι συμβαίνει. Λέγαμε τόσα χρόνια ότι η Τουρκία, επειδή προφανώς έχει κάποια συμφωνία με τη Βουλγαρία, δεν στέλνει στη Βουλγαρία μετανάστες και δεν είναι κάποιος που λέει η Βουλγαρία έχει φράκτη και εμείς έχουμε φράκτη. Δεν είναι το πρόβλημα φράκτες. Έχει και ακτές. Γιατί δεν στέλνει από τις ακτές? Δηλαδή να ξεκινούν οι βάρκες, θα κάνουν 1000 μέτρα παρά εκεί, θα βρίσκονται σε βουλγαρικά χωρικά ύδατα, υποχρεώνεται η Βουλγαρία να τους διασώσει. Γιατί δεν στέλνουν από εκεί? Χθες είδα ένα πλοιάριο, μετά από όσο καιρό που φαίνεται ότι κάτι συμβαίνει, κάτι άλλαξε και πλέον έχουν αρχίσει οι συγκεντρώσεις μεταναστών, αλλοδαπών και στα σειρά με τη Βουλγαρία. Ξέρετε τι έκανε η Βουλγαρία? Κήρυξε την περιοχή τη συνοριακή σε κατάσταση, μερική κατάσταση έκτακτης ανάγκης. Δηλαδή, μετά από πίεση λίγων ημερών από μερικές χιλιάδες μετανάστες, σε κατάσταση μερικής έκτακτης ανάγκης. Γιατί δεν κάνει και η Ελλάδα το ίδιο? Δηλαδή, πρέπει να μας διδάσκει η Βουλγαρία που μας δίδαξε πώς να διαχειριστεί το Σκοπιανό, που τίναξε στον αέρα την προπαγάνδα του Σκοπιανών περί μακεδονικής γλώσσας κτλ. Έβαλαν την ουρά στα σχέλια και έκαναν δήλωση ότι δεν υπάρχει μακεδονική γλώσσα. Όπως το ζήτησε η Βουλγαρία, μας δίδαξε πώς να χειριζόμαστε ένα εθνικό θέμα, τώρα θα μας διδάξει πώς θα χειριζόμαστε και το μεταναστευτικό? Και είναι κανένας Έλληνας υπερήφανος γι' αυτό? Γιατί λοιπόν η Ελλάδα δεν κηρύσσει την περιοχή του Εύρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, για να μην μπορεί να κυκλοφορεί εκεί καμιά ΜΚΟ, κανένας δημοσιογράφος, κανένας εν δυνάμει εξαντικειμένο εχθρός της πατρίδας που έκανε όλα αυτά τα έσχη εκεί με τα 38 άτομα και την Ισίδα και την νεκρή Μαρία, που τελικά δεν ήταν καθόλου νεκρή και ίσως δεν υπήρχε καν Μαρία. Γιατί λοιπόν δεν το κάνουν και οι δικοί μας? Και δεν είναι μόνο αυτό. Χθες πήγε ο κύριος, την ημέρα δηλαδή, λίγες ώρες μετά την απαράδεκτη ομιλία Ερντογάν, πήγε ο Θοδωρικάκος στον Εύρο και είπε επιχείρησαν να περάσουν 1500 άτομα. Δηλαδή, τι κάνουμε τώρα, τα λέμε μεταξύ μας? Δηλαδή, κάτσε και εγώ μπορώ να κάτσω στον καθρέφτη για να πω τι ωραίος που είμαι, τι ωραίος που είμαι. Τι σημαίνει αυτό, ότι θα έρθει να πέσει πάνω μου η Μόνικα Μπελούτσι? Μόνοι μας τα λέμε για να πιστούμε μόνοι μας, το ξέρουμε εμείς. Γιατί λοιπόν δεν καλεί την Deutsche Welle ο Θεοδωρικάκος, το Spiegel, γιατί δεν τους καλεί εκεί και να τους δείτε, έλατε να δείτε τι γίνεται. Αυτό. Γιατί αυτή η εσωστρέφεια? Για ρίξτε μια ματιά η TRT World, η τουρκική κρατική τηλεόραση World στο YouTube. Πόσα εκατομμύρια τηλεθεατές έχει, ακολούθους? Και κοιτάξτε τι έχει η ERT. Η ERT δεν έχει καν, η ERT World δεν έχει καν κανάλι στο YouTube. Και οι Τούρκοι έχουν 2-2,5 εκατομμύρια ακολούθους, κάνουν καταπληκτικά, τεχνοκρατικά μιλάω, καταπληκτικά ντοκιμαντέρ και μας παρουσιάζουν εκεί, τα βλέπουν εκατομμύρια άνθρωποι. Για κοιτάξτε να δείτε. Μα πώς θέλετε μετά
να βγούμε έξω και να βρούμε το δίκαιο μας. Πώς θα το βρούμε το δίκαιο μας? Κανένας δεν πιστεύει κανέναν, έτσι δεν πέφτει η αλήθεια από τον ουρανό. Πρέπει να την παρουσιάσεις. Και δυστυχώς η Τουρκία παρουσιάζει το ψέμα σαν αλήθεια και το πιστεύει ο κόσμος. Αυτό λοιπόν να διδαχτούμε κατάσταση μερικής έκτακτης ανάγκης. Με ό,τι αυτό σημαίνει. Με ό,τι αυτό σημαίνει και για ξένους και για Έλληνες. Γιατί λοιπόν δεν γυρίσετε και η Κωνσταντινούπολη και η περιοχή του Εύρου σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης? Λοιπόν, πάμε δεύτερο θέμα. Α, για όσο δε για τους μετανάστες, είδα μια ομιλία του Σουλαϊμάν Σοϊλού στην Τουρκία και λέει, εμείς λέει είμαστε αποθήκη μεταναστών, λέει. Συγγνώμη, ποιος έκανε, έστειλε η Ελλάδα σε σένα για να γίνεις αποθήκη μεταναστών? Άνοιξες τα σύνορά σου, φέρνεις με αεροσκάφη που έχεις άρρητη βίζα, οι τουρκικές αερογραμμές πηγαίνουν σε όλες και φέρνουν με 50 δολάρια χωρίς όρους. Κάποτε για να ταξιδέψει κάποιος έπρεπε να έχει εισιτήριο επιστροφής, σε ποιο ξενοδοχείο θα μείνει, να έχει πληρώσει, να. Φέρνουν λοιπόν τις εκατοντάδες χιλιάδες ανθρώπους στη χώρα τους, έχουν ανοίξει τα σύνορά τους, γιατί είναι σίγουροι ότι από αυτήν τη διαδικασία που είναι και μεγάλη μπίζνα για τον ίδιο το Σουλαϊμάν Σοϊλού και τη συμμορία του, θα βγάλουν δισεκατομμύρια. Εάν θεωρήσουμε ότι ο κάθε πρόσφυγας μετανάστης πληρώνει τουλάχιστον 5.000 για να έρθει προς την Ελλάδα, για βάλτε ένα εκατομμύριο είναι 5 δις. Πόσα εκατομμύρια πέρασαν τόσα χρόνια? Πού πήγαν όλα αυτά τα δις? Και τι μας λέει τώρα? Θράσος. Λέει, είμαστε εμείς, λέει, αποθήκη μεταναστών της Ευρώπης. Γιατί σου είπε κανένας να γίνεις? Κλείς τα σύνορά σου, έλεξε τα σύνορά σου. Μη φέρνεις με τα αεροπλάνα, μην τους δέχεσαι. Αυτό είναι ενδεικτικό της νοοτροπίας που υπάρχει. Και αυτό οφείλεται και στη στάση που τηρεί η Ευρώπη. Μια στάση ενοχής, και να σας πω κάτι, μπορεί οι αποικιοκρατικές χώρες της Ευρώπης να είναι και ενοχικές. Ή αυτές οι χώρες που κάνουν πολέμους αλλού, οι άνθρωποι χάνουν τις δουλειές τους, τα σπίτια τους, και στο τέλος λέει πάμε σε αυτούς που προκάλεσαν τους πολέμους. Η Ελλάδα ούτε αποικιοκρατική δύναμη ήταν να τους κλέψει τους φυσικούς πόρους και τον πλούτο και τα διαμάντια τους, ούτε πόλεμο έκανε σε καμιά χώρα και να έρχονται τώρα σε εμάς να μας λένε ξεπληρώστε αυτό το χρέος σας. Δεν χρωστάμε σε κανέναν. Μας χρωστούν και δεν χρωστάμε. Και όπου πήγαν οι Έλληνες ως μετανάστες, πήγαν και έδωσαν προκοπή, πρόσθεσαν προκοπή στις χώρες που πήγαν. Δεν έκλεψαν. Γιατί δεν είχαμε ποτέ αποικιοκρατική πολιτική. Δεύτερο θέμα, δημοψηφίσματα. Ξεκίνησαν σήμερα τα δημοψηφίσματα, εσπευσμένα πιστεύω, και μάλιστα σε ορισμένες περιοχές, στο Ντονέτσκ και στο Λουγκάνσκ, γίνονται κανονικά από ό,τι διαβάζω. Στη Ζαπορίζια σχετικά, στη Χερσόνα σε ορισμένες περιοχές που δεν μπορούν να στηθούν, να βγει ο κόσμος από τα σπίτια του και να παρουσιαστεί σε εκλογικά κέντρα, πηγαίνουν την κάλπη έξω από τα σπίτια, ψηφίζει εκεί ο άνθρωπος, είναι σφραγισμένοι υποτίθεται, μετά σε άλλο σπίτι. Εν πάση περιπτώσει, δεν γίνονται υπό κανονικές συνθήκες τα δημοψηφίσματα, τα οποία, επαναλαμβάνω, με βάση το νομικό πλαίσιο της Ουκρανίας είναι παράνομα, με βάση το διεθνές δίκαιο χαρακτηρίζονται παράνομα, αυτό δεν το ξέρω, οι διεθνολόγοι έτσι λένε. Για τη Ρωσία είναι νόμιμα, αυτό θέλει να κάνει. Να δούμε για ποιο λόγο τα κάνει τώρα. Είπαμε ότι είναι σε εξέλιξη η αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού, έχασε αρκετά εδάφια από αυτά που είχε καταλάβει η Ρωσία, και θεωρώ ότι τα δημοψηφίσματα γίνονται βασικά για τον εξής λόγο. Η Ρωσία θα κάνει γρήγορα τα δημοψηφίσματα, ταυτόχρονα και στις 4 περιφέρειες. Εκτιμώ ότι αμέσως τα αποτελέσματα μέσα στη βδομάδα θα αναγνωριστούν από τη Βουλή, από τη Δούμα. Στη συνέχεια η απόφαση θα υπογραφεί από τον Πούτιν και πλέον αυτά θα αποτελούν με βάση τη ρωσική νομιμότητα, επαναλαμβάνω, θα αποτελούν ρωσικά εδάφη. Άρα, αν συνεχιστούν οι αντεπιθέσεις, ιδιαίτερα με όπλα δυτικά, η Ρωσία θα θεωρήσει ότι γίνεται επίθεση σε ρωσικά εδάφη και πλέον δεν θα υπάρχει όρος ειδική στρατιωτική επιχείρηση, θα είναι ένας πόλεμος μεταξύ της Ρωσίας και της Ουκρανίας και των επιτιθεμένων
της Δύσης μέσω των οπλικών συστημάτων ή και των συμβούλων που δίνουν στην Ουκρανία. Αυτός λοιπόν είναι ένας λόγος που γίνεται σπευσμένα αυτή η διαδικασία. Τώρα, από εκεί και μετά, να ξαναπούμε λίγο το θέμα των απειλών. Η Ρωσία είχε πει ότι αν απειληθούν εδάφη της Ρωσίας θα κάνουμε χρήση πυρηνικών όπλων, τακτικών πυρηνικών όπλων. Εδώ βλέπουμε λοιπόν ότι εάν η Ρωσία ανακηρύξει αυτά τα εδάφη ρωσικά, από εκεί και μετά οι επιθέσεις ή η πιθανότητα, ο κίνδυνος απώλειας εδαφών δικαιολογεί με βάση τις διακηρύξεις τους τη χρήση πυρηνικών όπλων. Γι' αυτό είπε ο Πούτιν, δεν μπλοφάρω, θα κάνουμε χρήση όλων των μέσων. Το εξειδίκευσε ο Μετβέντεφ, ο ενδυνάμει νούμερο 2 και πρώην πρόεδρος της Ρωσίας, που είπε εμείς θα κάνουμε χρήση τακτικών πυρηνικών και όχι μόνο, αν μας επιτεθούν με δυτικά όπλα, τα όπλα μας θα φτάσουν στο Βερολίνο, στη Λονδίνο και στην Νέα Υόρκη. Αυτό δεν το είπε ο Πούτιν, ο Μετβέντεφ, αλλά το είπαν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι βρίσκονται κοντά στο σύστημα εξουσίας της. Έτσι έχει η κατάσταση με τα δημοψηφίσματα και με την, πιστεύω ότι είναι κρίσιμη κατάσταση, εκτίμηση κάνω ότι πέραν αυτό που είπα, ότι η Ρωσία προχωράει σε αυτήν την εκτράχυνση της κατάστασης και κάνει απειλή χρήσης πυρηνικών όπλων, γιατί με τον τρόπο αυτό θέλει να αποθαρρύνει τις χώρες της Δύσης να συνεχίσουν να στηρίζουν την Ουκρανία υπό το φόβο του πυρηνικού πολέμου. Και αυτό προσδοκούν πιθανότατα οι Ρώσοι, ότι μετά από αυτό θα έχουμε ρογμές, ρήγματα στο συμμαχικό στρατόπεδο της Δύσης που στηρίζει ομοθυμαδόν την Ουκρανία και αυτή με τη σειρά της επωφελείται από τα οπλικά συστήματα κτλ. Να πω εδώ μόνο ότι ο Έλληνας Πρωθυπουργός, μιλώντας, αν δεν κάνω λάθος, στον Bloomberg, αποκάλυψε ότι εμείς δώσαμε ορισμένα οπλικά συστήματα στην Ουκρανία, μας ζήτησαν κι άλλα, τα οποία όμως λέει δεν ήταν δυνατό να τα δώσουμε και δεν τα δώσαμε. Αντιλαμβάνεστε ότι ζήτησαν S-300, TORMI-1 και τα λοιπά, τα οποία η Ελλάδα αρνήθηκε σωστά κατά την άποψή μου να τα παραχωρήσει. Όσον αφορά διάφορα σχόλια που λένε ότι εγώ είπα στην προχθεσινή εκπομπή, προχθεσινοβραδινή, ότι η Ελλάδα δεν έπαιξε κανένα ρόλο ούτε από το 2014 και ενδεύθεν σε ό,τι συνέβη στις επιθέσεις που γινόταν εναντίον του Ντομπάς από τις Ουκρανικές δυνάμεις, ούτε από τότε που εισέβαλε η Ρωσία, που είναι ο πραγματικός πόλεμος, η εισβολή, δεν έπαιξε κανένα ρόλο ούτε οι Έλληνες πολίτες, ούτε και η Ελλάδα ως κράτος και ως κυβέρνηση. Μου ανέφεραν ότι έπαιξε κάποιο ρόλο, λένε διάφοροι σχολιαστές, με τα όπλα. Για τα όπλα έχουμε διαφωνήσει, δεν έπρεπε να στείλει η Ελλάδα ούτε όπλα αντιπυρομαχικά. Από εκεί και μετά, παρόλα αυτά, δεν θεωρώ ότι αυτό συνιστά ότι επηρέασε τον πόλεμο. Τώρα, μιλάμε εκεί, γίνονται τεράστιες στρατιωτικές επιχειρήσεις. Συμβολικά θα έλεγα, ή τέλος πάντων ελάχιστο ήταν. Συνεχίζω να πιστεύω λοιπόν ότι η Ελλάδα δεν έχει επηρεάσει ούτε οι Έλληνες πολίτες, ούτε και το ελληνικό κράτος, η ελληνική κυβέρνηση σε αυτόν τον πόλεμο, και γι' αυτό δεν έχουμε και ευθύνη για ό,τι συμβεί από τούτο και στο εξής. Τρίτο θέμα, το περίεργο είναι ότι ενώ συνεχίζεται σήμερα και θα συνεχιστεί και αύριο και μεθαύριο, αν δεν κάνω λάθος, τα δημοψηφίσματα, συνεχίζεται και ο πόλεμος. Δηλαδή είχαμε βομβαρδινούς από ρωσικής πλευράς σε όλη τη γραμμή, από την Νικολάγεφ, Χερσόνα, Ζαπορίζια, Αντβίβκα και ανεβαίνουμε μέχρι πάνω Ντονέτσκ και Λουγκάντσκ. Είχαμε βομβαρδισμούς κυρίως από το πυροβολικό, είδα και ορισμένες αεροπορικές επιθέσεις της Ρωσίας. Έχουμε ένα καινούριο στοιχείο στον πόλεμο. Θυμάστε ότι πριν από ένα μήνα το είχαμε αναφέρει εδώ, ότι η Ρωσία πήρε, αν δεν κάνω λάθος, 400 ή 500, τώρα αυτά δεν μπορείς να είναι και σίγουρος, αναφέρονται κάποια νούμερα, μη επενδρωμένα αεροσκάφη αυτοκτονίας, Σαχέντ 136. Αυτά τα έχω δει βίντεο πώς λειτουργούν. Είναι, θα έλεγα, ίδια με αυτά που έστειλε το Ισραήλ στο Αζερβαϊτζάν, που ήταν φωνικότατα στον πόλεμο του Αρτσάχ, τον Αγόρο Καραμπάχ, των Αζέρων εναντίον των Αρμενίων. Δεν έχει η Τουρκία τέτοια μέχρι στιγμής τουλάχιστον. Αυτά λοιπόν είναι βόμβες στην ουσία, πυρομαχικά βόμβες, με χαρακτηριστικά και διατριτικά.
πετούν πάνω από το στόχο, τον αναγνωρίζουν και μετά πέφτουν πάνω και καταστρέφονται, καταστρέφοντας και το στόχο. Έχω διαβάσει και έχω δει ότι έχουν καταστρέψει αρκετά, 1777 είναι τα πυροβόλα 155 χιλιοστών, βασικό πυροβόλο του Αμερικανικού στρατού, του Αμερικανικού πολεμικού ναυτικού με τους πεζοναύτες που χρησιμοποιούν, το έχω δει και στη Συρία, το χρησιμοποιούν και στο Ιράκ, έχουν καταστρέψει αρκετά τέτοια και λέγεται, δεν είμαστε σε θέση τώρα να το διασταυρώσουμε, λέγεται πάντως ότι από τότε που άρχισαν να χρησιμοποιούν αυτά τα μη επαδρομένα αεροσκάφη αυτοκτονίας οι Ρώσοι, ότι έχουν υποστεί αρκετές απώλειες οι δυνάμεις που κάνουν την αντεπίθεση, που διεξάγουν την αντεπίθεση του Ουκρανικού στρατού, και αυτός είναι ένας από τους λόγους που έχει και μια κάποια επιβράδυνση η προέλαση, ο ρυθμός προέλασης των Ουκρανικών στρατευμάτων. Εδώ μια παρατήρηση να κάνω. Πραγματικά είναι περίεργο μια χώρα η οποία έχει υπεροχή έναντι της Δύσης στο διάστημα. Ξέρετε, ο Διεθνής Διαστημικός Σταθμός δεν μπορεί να λειτουργήσει χωρίς τους Ρώσους. Οπότε οι άλλοι πάνε να στείλουν κάτι, έχουν προβλήματα, είδατε με τους Αμερικανούς πρόσφατα. Έχουν επίσης μια υψηλή τεχνολογία στα αεροσκάφη 5ης γενιάς, stealth κτλ. Πώς έμεινε πίσω η Ρωσία στα θέματα μη επανδρομένων αεροσκαφών, τη στιγμή που είναι μπροστά το Ιράν, μια χώρα που είναι υπό εμπάργο εδώ και 20 και παραπάνω χρόνια, η Τουρκία και άλλες χώρες. Πιστεύω ότι και σε άλλους τομείς του στρατού ξηράς έχει αντίστοιχη υστέρηση ο στρατός της Ρωσίας και γι' αυτό τα προβλήματα στα μέτωπα όταν ο Ουκρανικός στρατός εξοπλίστηκε με δυτικά οπλικά συστήματα, εκεί φάνηκε και η υπεροχή των δυτικών οπλικών συστημάτων. Αυτές, επαναλαμβάνω, είναι γενικές παρατηρήσεις, δεν είμαστε στο μέτωπο για να ξέρουμε τι ακριβώς συμβαίνει, γενικές παρατηρήσεις με βάση τις πληροφορίες που παίρνουμε είτε από τη μια είτε από την άλλη πλευρά. Λοιπόν, αυτά έχουμε να πούμε και για τρίτο θέμα, ήταν οι επιχειρήσεις στην Ουκρανία. Είπαμε ότι συνεχίζονται οι βομβαρδισμοί. Γράφτηκε χθες ότι απειλείται η πόλη Λίμαν, μετά το Ίζιουμ είναι η Λίμαν, σημαντική πόλη την οποία είχαν καταλάβει πριν μερικές εβδομάδες οι Ρώσοι. Είδα ότι είναι κοντά τα στρατεύματα, θα δούμε τις επόμενες μέρες τι θα γίνει. Να πάμε λοιπόν στο τέταρτο θέμα που είναι το Ιράν. Ξέρετε, στο Ιράν σκοτώθηκε η 22χρονη, μια 22χρονη Κούρδισσα, επειδή φορούσε, με το μαντίλι που φορούσε δεν κάλυπτε απολύτως το πρόσωπό της. Εκεί, ξέρετε, υπάρχουν δύο κράτη. Ένα είναι το κανονικό κράτος του Ιράν και το άλλο είναι το κράτος της Ισλαμικής Επανάστασης. Τι έχει αυτό? Της Ισλαμικής Επανάστασης έχει τις φρουρούς της Επανάστασης, στρατό κανονικό, με αεροπορία ναυτικό και στρατό ξηράς, και έχει και την αστυνομία ηθών. Παρεμπιπτόντος, ο διοικητής της αστυνομίας Ισλαμικού ήθους, Ισλαμικών ηθών, στην Τεχεράνη, προσέξτε, δεν είναι υπερβολή, συνελήφθη στο δωμάτιο ξενοδοχείου με 10 εταίρες. Να το ξαναπώ. Ο διοικητής της αστυνομίας Ισλαμικών ηθών στην Τεχεράνη πριν από λίγα χρόνια συνελήφθη με 10 εταίρες. Τι θέλω να πω? Μιλάμε για τεράστια υποκρισία. Αυτή το Ισλαμικά ήθη, όπως τα λένε, λειτουργούν οίκοι ανοχής στην Τεχεράνη. Όπου πηγαίνει κάποιος, τα έχω μάθει γιατί έχω ανθρώπους που ταξιδεύουν εκεί και μου τα λένε, και Κούρδοι από το Κουρδιστάν που πηγαίνουν στην Τεχεράνη, πηγαίνουν εκεί, έχεις ένα χαρτί, σου δίνουν, υπογράφεις ότι παντρεύεσαι με την εταίρα, πηγαίνεις, περνάς το βράδυ και την άλλη μέρα υπογράφεις ότι χωρίζεις. Και αυτή τελείωσε. Και έτσι δεν είναι αμαρτία για το Ισλάμ. Μιλάμε για απίστευτες υποκρισίες. Εν πάση περιπτώσει, αυτή την κοπέλα την έπιασε η αστυνομία ηθών, την ξυλοφόρτωσε, τη βασάνισε. Η κοπέλα έχασε τις αισθήσεις της από τα βασανιστήρια, πήγε στην εντατική και συνέχεια πέθανε. 22 χρονών κοπέλα, Κούρδισσα. Στη συνέχεια, προσέξτε, εδώ υπάρχει η κουρδική κύκλη, μου είπαν, είναι ντροπή για τον ελληνικό τύπο. Αναφέρουν Ιρανοί, κανένας δεν λέει ότι πρόκειται για Κούρδισσα και κανένας δεν λέει ότι μόνον οι Κούρδοι στην αρχή εξεγέρθηκαν. Οι κουρδικές περιοχές, το δείξαμε εμείς προχθές αυτό, ποια είναι η περιοχή, και χάρτη έδωσα στο ΧΑΚ να δείξει ποιες είναι οι κουρδικές περιοχές, οι Κούρδοι εξεγέρθηκαν. Στη συνέχεια
Είπαμε ότι στο Ιράν υπάρχει περιφέρεια Κουρδιστάν. Δεν φοβούνται τις λέξεις οι Ιρανοί. Οι Τούρκοι φοβούνται. Όποιος πει Κουρδιστάν τον έχει φάει μαρμάγκα. Στη συνέχεια εξεγέρθηκαν και οι Αζέροι. Πιστεύω υποκινούμενοι απ' έξω. Υπάρχει και εκεί το νότιο Αζερβαϊτζάν και εκεί περιφέρεια. 9 εκατομμύρια Αζέροι. Περί τη λίμνη Ουρμία μέχρι τα σύνορα με το Αζερβαϊτζάν. Και στη συνέχεια εξεγέρθηκαν και άλλοι κύκλοι. Είμαστε σήμερα στον 7ο, στην 7η ημέρα της εξέγερσης. Έχουμε, νομίζω, οι νεκροί, κανείς δεν ξέρει πόσοι, αλλά μπορεί να είναι και πάνω από 50. Και έχουμε, ενώ ζήτησε συγγνώμη ο θρησκευτικός ηγέτης από τους γονείς της νεκρής, είδα ο Ραϊσί που είναι, και εκεί έχουμε δύο εξουσίες, ο θρησκευτικός ηγέτης και ο πρόεδρος. Ο πρόεδρος είπε, αρνήθηκε ότι τη σκότωσε η αστυνομία ηθών και είπε ότι γίνεται έρευνα, τώρα ξέρετε αυτά, και απειλεί ο στρατός να βγει στους δρόμους. Μάλιστα κάνω μία αντιδιαδήλωση στην Τεχεράνη, όχι στο χάος, να βγει στους δρόμους για να επιβάλλει την τάξη. Πάντως ήταν να δώσει μια συνέντευξη ο Ραϊσί, ο πρόεδρος του Ιράν, στην Κριστιάνα Μανπούρ, η οποία είπε ως αντίδραση σε αυτήν τη δολοφονία της κοπέλας δεν θα φορέσω το μαντίλι. Ο Ραϊσί αρνήθηκε να της δώσει συνέντευξη αν δεν φορέσει μαντίλι και έμεινε άδεια η καρέκλα. Επίσης να πούμε, οι Κούρδισσες έβγαλαν και έκαιγαν, χόρευαν στη φωτιά και έκαιγαν τα μαντίλια τους και υπάρχει ένα κίνημα, έκοβαν τα μαλλιά τους ως ένδειξη διαμαρτυρίας για το θάνατο της κοπέλας. Πριν λίγο είδα μια φωτογραφία, ο Σελαχατίν Τεμιρτάς, ο φυλακισμένος πρώην συμπρόεδρος του Κόμματος Δημοκρατίας των Λαών, φυλακισμένος στη φυλακή της Αδριανούπολης, κούρεψε τα μαλλιά του γολί και αυτός ως ένδειξη συμπαράσταση στην Κούρδισσα. Αυτό λοιπόν, οι Κούρδοι είναι πρωτοπόροι τελικώς στην περιοχή και το έχουμε ξαναπεί, δεν έχουμε κανένα κόλλημα με κανέναν, με τίποτα, μιλάμε μόνον όσο το δυνατόν τεχνοκρατικά. Οι Κούρδοι, ο κουρδικός λαός, τα 40 εκατομμύρια των Κούρδων, όταν κατορθώσουν να αποκτήσουν την αυτονομία τους και πιθανόν και την ανεξαρτησία τους, θα έχουν αλλάξει τον χάρτη και τις ισορροπίες στην περιοχή και μόνον τότε η περιοχή μας θα μπορέσει να ειρηνεύσει. Είδαμε χαρά, και πάμε τώρα στο επόμενο θέμα, το πέμπτο θέμα, ότι ο Πρωθυπουργός του Ισραήλ στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ είπε ότι εμείς δεχόμαστε την ύπαρξη δύο κρατών, πρέπει να υπάρχουν δύο λαοί, δύο κράτη για να λυθεί το Μεσανατολικό, και μάλιστα με μια προϋπόθεση ότι, ότι η Παλαιστίνη θα είναι ένα κράτος ειρηνικό και δεν θα απειλεί την ασφάλεια του Ισραήλ. Εν πάση περιπτώσει, πιθανόν να έχουν υποθεί και στο παρελθόν αυτά, έχει σημασία όμως που λέγεται τώρα αυτό, γιατί όντως μέχρι τώρα η περιοχή της Μέσης Ανατολής ήταν μία περιτεταποθήκη, κυρίως λόγω του Παλαιστινιακού. Ξέρετε, οι Παλαιστίνοι έχουν μετά τους δύο βασικούς πολέμους, έχουν φύγει, έχουμε πρόσφυγες εκατομμυρίων και στο Λίβανο και στην Συρία και στην Ιορδανία και σε όλο τον κόσμο, και αυτό είναι και ένας συντελεστής αστάθειας στην περιοχή της Μέσης Ανατολής. Εάν τελικώς συμφωνήσουν Παλαιστίνοι και Ισραηλοί να υπάρχουν δύο κράτη που θα αποδέχεται το ένα το άλλο και δεν θα απειλεί το ένα το άλλο, αυτό θεωρώ ότι θα έχουμε κάνει ένα τεράστιο βήμα για να ειρηνεύσει και να ηρεμήσει η Μέση Ανατολή, και το επόμενο βήμα θα πρέπει να είναι η χειραφέτηση και των Κούρδων να πάρουν τα δικαιώματα που δικαιούνται οι Κούρδοι στις τέσσερις χώρες που κατοικούν, τέσσερις βασικές χώρες, Ιράν, Ιράκ, Συρία και Τουρκία, και τότε πιστεύω, με λυμένο το Παλαιστινιακό και λυμένο και το Κουρδικό, πιστεύω ότι μπορούμε να ελπίζουμε όχι μόνο για ειρήνευση στην περιοχή, αλλά για μια τεράστια ανάπτυξη, δεδομένου ότι αυτές οι περιοχές όλες έχουν και κλείνουν στα σπλάχνα τους τεράστιο πλούτο, αλλά και στην επιφάνειά τους. Είναι τα δύο ποτάμια, Τίγρης και Ευφράτης, η Μεσοποταμία, εκεί ήταν ο υπήγειος παράδεισος. Δηλαδή μπορούν να ευημερήσουν οι λαοί, να ευημερήσει και η δικιά μας περιοχή, να πάψει αυτό το κράτος τέρας που λέγεται Τουρκία, να απειλεί όλες αυτές τις χώρες που φιλοξενούν Κούρδους, την Κύπρο, την Ελλάδα, την Αρμενία. Αν τελικώς αποκτήσουν τα δικαιώματα τους οι Κούρδοι, αυτό το κράτος θα έχει
ξεδονδιαστεί. Είναι η μοναδική ελπίδα για ειρήνη, είπαμε. Ειρήνη στο δίδυμο Ισραήλ-Παλαιστίνης, ανάδειξη του κουρδικού, δικαίωση των Κούρδων και ειρήνη σε ολόκληρη την περιοχή. Αυτό πρέπει να προσδοκούμε και εκεί πρέπει να στοχεύουν οι ενέργειές μας για την κατάσταση αυτή. Πάμε λοιπόν το έκτο θέμα. Έκτο θέμα είναι η κατάσταση στην Τουρκία. Ξέρετε, το έχουμε πει αρκετές φορές, ακόμα και στην περίπτωση που η συμμαχία των 6 κερδίσει τις εκλογές, μπορεί να εκλέξει πιθανότατα πρόεδρο, αλλά δεν θα μπορέσει να κυβερνήσει εάν δεν συνεργαστεί με τους Κούρδους. Οι Κούρδοι είναι το κλειδί για την κυβερνησιμότητα στην Τουρκία. Αυτό αμφισβητείται από διάφορους. Τώρα είδα πριν από λίγο ότι αμφισβητείται όμως και η ενότητα στους 6. Πιθανότατα δηλαδή υπάρχουν προβλήματα στους 6 ακριβώς σε σχέση με τη στρατηγική που θα ακολουθήσουν απέναντι στους Κούρδους και πάει να τυναχτεί στον αέρα αυτή η ιστορία της αντιπολίτευσης των 6. Όμως θα σας διαβάσω μία έρευνα που έγινε για τους κουρδικούς, για το τι ψηφίζουν οι Κούρδοι, αυτό του Αυγούστου έρευνα. Προσέξτε, μισό λεπτό να δούμε. Σύμφωνα με την εταιρεία ερευνών Metropol, από το η εταιρεία Metropol ανακοίνωσε τις έρευνες που έκανε από το Μάρτιο μέχρι τον Αύγουστο. Οι Κούρδοι αυτούς τους 6 μήνες έχουν αλλάξει στρατόπεδο, ενώ και άποψη για το ποιο θα ψηφίσουν, ενώ το Μάρτιο το HDP στους Κούρδους, στο σύνολο των Κούρδων, έπαιρνε ποσοστό 35%, στο σύνολο της Τουρκίας έπαιρνε 11%, αντιλαμβάνεστε και ποιο είναι το ποσοστό των Κούρδων σε ολόκληρη την Τουρκία τώρα. Μπορεί να είναι 20 ίσως και παραπάνω της 100. Λέει λοιπόν, ενώ ήταν 35%, τον Αύγουστο έγινε 51,7%. Το Μάρτι το ΑΚΕΠ έπαιρνε στο σύνολο των Κούρδων 20% και τον Αύγουστο έπεσε στο 10%. Πάμε παρακάτω. Λέει ότι στο σύνολο των Κούρδων, ενώ παίρνει 51,7% τον Αύγουστο το HDP, δεύτερο κόμμα έρχονται οι αναποφάσιστοι με 15,6%, τρίτο κόμμα το Λαϊκό Ρεπουμπλικανικό Κόμμα, η Κεμαλική δηλαδή, με 12,8%, και τα υπόλοιπα κόμματα 6,4% το Καλό Κόμμα και 2,6% τα άλλα κόμματα 6,4% και το Καλό Κόμμα παίρνει 2,6%. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν τι γίνεται. Πάμε λοιπόν παρακάτω. Ο Κιλιτσδάρογλου λέει έχει αυξήσει τη δύναμη στους ψηφοφόρους των Κούρδων έναντι του Ερντογάν, χάνει δηλαδή ψήφους στους Κούρδους, με βάση το Reuters, το οποίο απευθύνθηκε σε 4 εταιρείες δημοσκοπήσεων, ότι δεν μπορεί κανείς να πάρει πλειοψηφία στην Βουλή χωρίς τους Κούρδους. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, από τα τουρκικά διαβάζω, σύμφωνα με ορισμένους ειδικούς, οι 6 της αντιπολίτευσης για να μπορέσουν να πάρουν την εξουσία θα πρέπει οπωσδήποτε να αποδεχθούν τη δύναμη του HDP στις εκλογές, δηλαδή να συνεργαστούν. Η Αξενέρ έχει πει, το Καλό Κόμμα που ήταν η παλιά Γκρίζη Λίκαινα, ότι όσο είμαστε εμείς στο τραπέζι των 6, αυτοί δεν μπορούν να πάρουν μέρος, που σημαίνει ίσως και αυτό να είναι το ρήγμα που παρουσιάζεται. Λέει επίσης ότι οι εθνικιστές της αντιπολίτευσης αντί για τον Κιλιτσδάρογλου θέλουν τον Μανσούρ Γιαβάς, τον δήμαρχο της Άγκυρας που εξελέγει με το Καλό Κόμμα, αλλά ήταν και αυτός στους γκρίζους λύκους παλιά. Σύμφωνα λοιπόν με τον Ζερ Σεντζάρο, ο οποίος είναι και ο διευθύνων της Μετροπόλ, ο Γιαβάς απέναντι στον Ερντογάν είναι πιθανότητα να χάσει, λέει, αν έχουμε εκλογές. Απ' την άλλη πλευρά,
λένε οι ειδικοί ότι χωρίς τους Κούρδους δεν μπορεί κανένας να κυβερνήσει. Α, γι' αυτό σας είπα ότι πλέον το κλειδί είναι οι Κούρδοι και για αυτούς που στην Ελλάδα κάνουν ορισμένες ενέργειες εχθρικές εναντίον των Κούρδων, δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένος, θα πρέπει να λάβουν υπόψη τους αυτά τα αποτελέσματα. Έναν σύμμαχο λαό δεν το συμπεριφέρεται έτσι, δεν πρέπει να το συμπεριφέρεται έτσι το ελληνικό κράτος. Για εθνικούς λόγους δεν συγκεκριμενοποιώ το θέμα, αλλά επαναλαμβάνω, αυτοί οι οποίοι συμπεριφέρονται εχθρικά προς τους Κούρδους στην Ελλάδα να γνωρίζουν ότι στην ουσία συμπεριφέρονται εχθρικά στο ελληνικό κράτος και στα εθνικά συμφέροντα. Αυτό να το γνωρίζουν καλά και αν μας βλέπουν κάποιοι αντιλαμβάνονται ποιους εννοώ. Αθλειότητες, να τις σταματήσετε αυτές τις αθλειότητες. Και σας σώζει το γεγονός ότι δεν θέλω να κάνω κακό στην πατρίδα μας και δεν αποκαλύπτω πράγματα. Λοιπόν, 7ο θέμα. Είδαμε από το Reuters ένα δημοσίευμα, θα αναφέρω τι λέει, αλλά μετά θα σας πω τι λένε και τα τουρκικά, τα κυβερνητικά, τα αφαιρέφωνα της κυβέρνησης. Λέει λοιπόν το Reuters, χθες έλεγε, ότι σήμερα πρόκειται να γίνει η έκτακτη κυβερνητική σύσκεψη για τις οικονομικές σχέσεις με τη Μόσχα. Πιθανή αλλαγή πλεύσης στην πολιτική της Άγκερας έναντι της Μόσχας διαφαίνεται από την πρόθεση της τουρκικής κυβέρνησης να εξετάσει σήμερα Παρασκευή σε έκτακτο συμβούλιο στο κορυφαίο επίπεδο υπό τον πρόεδρο Ερντογάν τις συμφωνίες με τη Ρωσία και την επιβολή πιθανών κυρώσεων. Σύμφωνα με το Reuters, ο Ερντογάν θα προεδρεύσει την Παρασκευή σε κυβερνητική σύσκεψη. Ήδη δύο τουρκικές τράπεζες, το έχουμε πει αυτό προχθές, συμμορφώθηκαν με τις δυτικές επιταγές, με τις απειλές της Αμερικής δηλαδή, για αποφυγή χρήσης του ρωσικού συστήματος πληρωμών MIR, που είναι η ρωσική βίζα, και στο επίκεντρο του κυβερνητικού συμβουλίου στην Τουρκία πρόκειται να βρίσκεται η γενική στάση του τουρκικού τραπεζικού συστήματος έναντι του MIR. Η Τουρκία είναι το μόνο μέλος του ΝΑΤΟ που δεν έχει εφαρμόσει δυτικές κυρώσεις κατά της Ρωσίας και την εισβολή στην Ουκρανία. Ωστόσο, το ταξίδι του Ερντογάν στη Τσίπα για τη Σύνοδο του ΙΕ μπορεί να σηματοδοτήσει τροποποίηση τουρκικής σωτηρότητας. Λοιπόν, ακούστε εδώ. Εδώ μιλάμε τώρα για μεγάλη αθλειότητα. Η Τουρκία, οι τουρκικές τράπεζες δέχθηκαν την ρωσική βίζα, υποδέχθηκαν 8-10 εκατομμύρια Ρώσους τουρίστες, έβαλαν στα ταμεία τους από 15-20 έως 20 δισεκατομμύρια δολάρια και τώρα που τελειώνει η τουριστική περίοδος θα ρίξουν ένα δούλημα στους δυτικούς. Μετά αν τα χάψουν αυτά οι δυτικοί, τότε καλά τους λένε και κουτόφραγκος. Θα ρίξουν ένα δούλημα και θα πούνε ορίστε εμείς να επιβάλλουμε κυρώσεις. Κατόπιν εορτής. Αφού έβαλαν 15-20 δισεκατομμύρια στα ταμεία τους, θα πάψουν, αλλά δεν θα εφαρμόσουν συνολικά κυρώσεις. Γιατί είδα ότι στη Γενή Σαφάκ διάβασα σήμερα, που είναι το φερέφωνο της κυβέρνησης, ότι η Τουρκία έχει πάγια θέση, θα εφαρμόζει μόνον κυρώσεις που είναι απόφαση του ΟΗΕ και όχι του ΝΑΤΟ ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είναι αυτό τώρα, κρύβεται πίσω από το δάχτυλό της η Τουρκία, γι' αυτό δεν εφάρμοσε και τις κυρώσεις στο Ιράν και ακόμα οι Αμερικανοί να επιβάλλουν στη Halk Bank τα 11 δις που λένε 12 δις πρόστιμο που θα τις επιβάλλουν. Εν πάση περιπτώσει αυτό ήταν το θέμα με τις κυρώσεις. Θα δούμε τι θα πει ο Ερντογάν σήμερα, εάν τελικά πάρουν απόφαση, πιθανότητα να περιοριστούν μόνο στη χρήση της ρωσικής βίζα και να μην επεκταθούν σε άλλες κυρώσεις. Άλλωστε είναι εκτεθειμένος ο Ερντογάν, δεν μπορεί να κάνει τίποτα σε αυτό το ζήτημα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε. Έχουμε δύο ευχάριστες εκπλήξεις από την Ευρώπη, την οποία ξέρετε, την έχουμε εκτυπήσει ανελέητα, αλλά έχουμε δύο εξελίξεις, δύο ειδήσεις, οι οποίες είναι σημαντικές. Λοιπόν, η Ευρώπη εκφράζει, καταδικάζει τις πολιτικές διακρίσεων της Τουρκίας κατά της ελληνικής μειονότητας για τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Τουρκία. Προσέξτε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει βαθιά τη λύπη για τις παλιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφάρμοσε η Τουρκία. Λες και τώρα, τι να εφαρμόσει, έμειναν λιγότερο από 2.000. Τις πολιτικές διακρίσεων που εφάρμοσε η Τουρκία κατά της ελληνικής μειονότητας και είχαν ως αποτέλεσμα να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης, εισαγωγικά, τα λόγια του είναι, κατήγγειλε εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών της ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα ανθρώπινα δικαιώματα, Eamon Gilmore, με δήλωσή του στην 77η Γενική Συνέλευση των ΗΕ
και με αφορμή την 30η επέτειο από την έγκριση της διακήρυξης για τα δικαιώματα των προσώπων που ανήκουν σε εθνικές, εθνοτικές, θρησκευτικές και γλωσσικές μειονότητες. Προσέξτε, εδώ έχει σημασία. Δεν μίλησε κάποιος Έλληνας. Δεν μίλησε καν ένας αξιωματούχος. Μίλησε εν ονόματι όλων εκ μέρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των κρατών μελών ο ειδικός εκπρόσωπος για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Νομίζω είναι σημαντικό και δεν είπε μια δήλωση σε κανέναν δρόμο των Βρυξελών, στο βήμα της Γενικής Συνέλευσης. Εδώ λοιπόν είναι σημαντικό, οφείλουμε, είπαμε, όπως επικρίνουμε και κατακρίνουμε την Ευρωπαϊκή Ένωση, εδώ οφείλουμε να το αναδείξουμε και αυτό κάνουμε. Εισαγωγικά λοιπόν, τι είπε. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εκφράζει τη βαθιά της λύπη για τις παλιότερες πολιτικές διακρίσεων που εφάρμοσε η Τουρκία, οι οποίες είχαν ως αποτέλεσμα η ελληνική μειονότητα να βρίσκεται σήμερα στα πρόθυρα της εξαφάνισης, ανέφερε συγκεκριμένα ο Ευρωπαίος αξιωματούχος. Στο πλαίσιο αυτό, διαμήνυσε πως η Ευρωπαϊκή Ένωση κάλεσε εκ νέου την Τουρκία να προστατεύσει τα ανθρώπινα δικαιώματα, τις θεμελιώδεις ελευθερίες και το κράτος δικαίου, συμπεριλαμβανομένων των περιουσιακών δικαιωμάτων των προσώπων που ανήκουν σε μειονότητες και των νομικών προσώπων των μειονοτήτων. Αναφέρεται στα ιδρύματα, γιατί και εκεί πάει ο Ερντογάν να υποκλέψει την περιουσία που ανέρχεται σε πολλά δισεκατομμύρια στην Κωνσταντινούπολη, να την υποκλέψει μέσω νόμων που τις έχουμε διαβάσει σε προηγούμενες. Υπενθυμίζεται πως το θέμα της ελληνικής μειονότητας ανέδειξε ο Υπουργός Εξωτερικών Δένδια στη Νέα Υόρκη, απαντώντας στους προκλητικούς και ανεπόστατους ισχυρισμούς του Ερντογάν από το βήμα. Είπε ο Δένδιας, θα ήταν καλό η Τουρκία να απαντήσει τι συνέβη στην ελληνική μειονότητα στην Κωνσταντινούπολη και πώς η κακμάζουσα άνω των 100.000 ανθρώπων κάποτε μειονότητα σήμερα έχει περιοριστεί σε λιγότερο από 5.000 ή όπως κάποτε λεγόταν η Τουρκία δεν δικαιούται διανομιλή. 5.000 είναι αυτοί που έχουν ακόμα τουρκικά διαβατήρια. Αυτοί που ζουν στην Κωνσταντινούπολη είναι κάτω από 2.000. Μεταξύ άλλων, ο Ίμον Γκίλμορ σημείωσε ότι εισαγωγικά τα ζητήματα μειονοτήτων χρησιμοποιούνται ως ψευδή προσχήματα για να δικαιολογηθούν οι πόλεμοι όπως συνέβη στην απρόκλητη και αδικαιολόγητη στρατιωτική επίθεση της Ρωσίας και της Ουκρανίας. Επίσης, κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο ειδικός εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης επισήμανε ότι στις 18 Δεκεμβρίου θα συμπληρωθούν 30 χρόνια από τότε που υπογράφηκε η διακήρυξη. Εδώ λοιπόν δεν λέει λέξη για τους Κούρδους, δεν ξέρω γιατί. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσει κατά την άποψή μου. Λοιπόν, αυτό ήταν το 8ο θέμα. Πάμε στο 9ο θέμα μας. Οι Έλληνες της Διασποράς ανακαλύπτουν την Ελλάδα. Είναι ένα άρθρο του Αλέξη Παπαχελά. Για να το διαβάσουμε, συνήθως έχει ενδιαφέρον. Τα τελευταία 2-3 χρόνια έχει συμβεί κάτι πρωτόγνωρο και ιδιαίτερα αισιόδοξο. Χιλιάδες συμπατριώτες μας της μακρινής διασποράς της Αμερικής, της Αυστραλίας και του Καναδά έχουν ανακαλύψει την Ελλάδα. Σε ένα βαθμό αυτό συνέβη λόγω κορονοϊού. Η χώρα μας ξεχώρισε για την αντιμετώπιση του, ενώ δεν ήταν λίγοι όσοι αποφάσισαν να έρθουν και να κάνουν από εδώ τη δουλειά τους. Την ίδια στιγμή βελτιώθηκε σημαντικά το μπραντ της χώρας, έγινε ξανά μόδα έπειτα από πολλές δεκαετίες. Είναι εντυπωσιακό πόσο δημοφιλής είναι η ελληνική προορισμή στη ΣΥΠΑ και στον Καναδά. Αλλά των χωρών σέρνουν οι ομογενείς, οι οποίοι όμως δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που είχαμε στο μυαλό μας παλαιότερα, σαν το θείο από τον Μπρούκλιν. Μιλάμε για τη δεύτερη και τρίτη γενιά που έχει σπουδάσει και έχει ανέβει θεαματικά σε μορφωτικό και βιωτικό επίπεδο στις χώρες που ζει. Και αυτοί οι άνθρωποι όμως έρχονται στον τόπο τους και διαπιστώνουν με έκπληξη ότι η Ελλάδα δεν είναι η ψωροκόστανα που είχαν στο μυαλό τους από τον παππού και τη γιαγιά. Είναι μια χώρα με υψηλό επίπεδο υπηρεσιών σε ορισμένους τομείς, δρόμους και υποδομές πολύ καλύτερες από αυτές των Αμερικανικών μεγαλοπόλεων και ανθρώπους που συνδυάζουν τον επαγγελματισμό με τη ζεστασιά. Ενθουσιάζονται με όσα ανακαλύπτουν, από τα ελληνικά κρασιά μέχρι τα μουσεία και βέβαια τον πιο χαλαρό τρόπο ζωής. Εδώ είμαστε πρωταθλητές. Και καλά κάνουμε. Επισκέπτονται τα χωριά των προγόνων τους και αναζητούν τις ρίζες τους. Μερικοί προχωρούν και ένα βήμα παρακάτω και προσπαθούν να βρουν πώς θα αποκτήσουν ελληνική υπηκότητα. Χρόνια ψάχναμε τρόπους να φέρουμε πιο κοντά τη διασπορά με την πατρίδα. Με τα χρόνια κατέστησε σαφές ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει μέσα από κρατικοδίαιτα, φαραωνικά σχήματα και επαγγελματίες ομογενείς. Βασική προϋπόθεση ήταν άλλωστε να γίνει η Ελλάδα πιο ελκυστική για αυτούς τους ανθρώπους. Οι δεσμοί κρατήθηκαν, βέβαια, και έπαιξαν καθοριστικό ρόλο οι διάφοροι οργανισμοί που φρόντιζαν στους δύσκολους καιρούς να φέρουν εδώ νέους ομογενείς, είτε τα καλοκαίρια είτε για ένα χρόνο πανεπιστημιακών σπουδών. Αυτό που βλέπουμε ως τώρα, όμως τώρα είναι ένα νέο φαινόμενο. Μας γεμίζει χαρά και αισιοδοξία, γιατί οι συμπατριώτες μας γυρίζουν στα μέρη τους και είναι οι καλύτεροι δυνατοί εκπρόσωποι και πρέσβεις της Ελλάδας όταν επιστρέφουν.
Τους ακούς να μιλούν για αυτήν και νιώθεις σαν να παίρνεις αντίδοτο για τη συνήθη τοπική μιζέρια και τον κινησμό που δυστυχώς καταφέρει να καταπίνει ακόμα και τον ελληνικό ήλιο που συνήθως συγχωρεί τα πάντα. Ναι, εδώ σε γενικές γραμμές συμφωνώ. Φυσικά ομογενείς δεν υπάρχουν μόνο στην Αμερική, τον Καναδά και υπάρχουν και στη Ρωσία, υπάρχουν και στην Ουκρανία και αυτοί είναι παιδιά της Ελλάδας και αυτοί έχουν να προσφέρουν στην Ελλάδα. Μην φοράμε μόνο γυαλιά στην μια πλευρά. Εμείς πρέπει να αγκαλιάζουμε όλους τους Έλληνες. Ξηγημένα πράγματα. Επίσης, εδώ υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα. Παίρνω πολλά σχόλια πάλι για τη λειτουργία των ελληνικών διπλωματικών υπηρεσιών. Ξέρετε, γενικόλογα σχόλια τώρα τι να τα διαβάζουμε. Αν έχει κάποιος να πει κάτι συγκεκριμένο, πήγα την 25η του μηνός, γιατί τότε μπορεί να βρει το Υπουργείο Εξωτερικών αν θέλει να ερευνήσει, ποιος ήταν υπάλληλος εκεί, ποιος δεν σας μίλησε καλά, ποιος δεν σας εξυπηρέτησε. Να επίσης, κάντε προτάσεις θεσμικού χαρακτήρα. Για παράδειγμα, κάποιος είπε για τα διαβατήρια. Είπε ένας, ζω λέει στο Μάντσεστερ, δεν ξέρω πού, για να πάω να πάρω το διαβατήριο, πηγαίνω, κάνω αίτηση, μετά μου λένε έλα μετά από ένα μήνα, τόσα έξοδα, θα πάρω βρετανική υπηκότητα. Μην το κάνεις. Πάρε καμιά άλλη, όχι βρετανική. Για το καλό σου το λέω. Θα σε χαρακτηρίζουν, ξέρεις πώς. Λοιπόν, άρα θα πρέπει το ελληνικό κράτος, γιατί και το Υπουργείο Εσωτερικών μέρος του ελληνικού κράτους είναι, θα πρέπει να ανακαλύψει τον εξυγχρονισμό των ελληνικών διπλωματικών αποστολών, να έχει τη δυνατότητα το κράτος από εδώ να παρακολουθεί την ποιότητα του έργου που παράγει και των υπηρεσιών που προσφέρει η κάθε διπλωματική αποστολή, να υπάρχει και η αξιολόγηση, να υπάρχει και ένα γραφείο παραπάνω στο Υπουργείο Εξωτερικών. Γιατί δεν υπάρχει? Μια γραμμή παραπάνω και ένα γραφείο παραπάνω. Εδώ λένε παίρνουμε τηλέφωνο και δεν απαντά ποτέ τα τηλέφωνα στα προξενία. Και πώς θα λυθεί αυτό το πρόβλημα? Τι είναι δηλαδή? Είναι ντερέμπεις ο κάθε πρόξενος, λες και δεν έχει έλεγχο πουθενά? Λοιπόν, αυτό για να πάμε στο τελευταίο θέμα μας. Είδατε πάλι από αυτή την εκπομπή, όταν ο κύριος Σχοινάς έκανε δηλώσεις απαράδεκτες, ήμασταν ιδιαίτερα σκληροί, μπορεί και να ήμασταν και περισσότερο από ό,τι πρέπει. Εδώ λοιπόν θα σας διαβάσω δηλώσεις που έκανε, που πραγματικά είναι, τι να σας πω, δηλαδή επιτέλους η Ευρωπαϊκή Ένωση παίζει ή τέλος πάντων προσπαθεί να παίξει το ρόλο που μπορεί να παίξει. Τέλος η Τελωνιακή Ένωση και τα χρηματοδοτικά προγράμματα για όσους δεν σέβονται όσα πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση. Τη φωτογραφία, την Τουρκία φωτογραφίζουν. Σαφείς αιχμές για την Τουρκία άφησε ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, Μαργαρίτης Σχοινάς, μιλώντας στο Κολέγιο της Ευρώπης σε εκδήλωση που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, τονίζοντας ότι όσοι δεν σέβονται αυτό που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να υποφελούνται από την Τελωνιακή Ένωση, την πρόσβαση στην ενιαία αγορά ή στα χρηματοδοτικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σαφείς αιχμές άφησε για την Τουρκία ο Σχοινάς. Αυτά, επαναλαμβάνω, φωτογράφησαν την Τουρκία. Ειδικότερα ανέφερε ότι σε 2 εβδομάδες οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης θα συγκεντρωθούν στην Πράγα για να συζητήσουν μεταξύ άλλων τις προοπτικές μιας ευρωπαϊκής πολιτικής κοινότητας. Είναι μια κρίσιμη στιγμή, πιστεύω, για τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εταίρους μας να επαναδεσμευτούν σταθερά στις θεμελιώδεις αρχές και αξίες μας. Επισημένοντας ότι για να πετύχει μια τέτοια κοινότητα δεν μπορούν να υπάρχουν γκρίζες ζώνες. Όσοι δεν σέβονται αυτό που πρεσβεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μπορούν να υποφεληθούν ή να συνεχίσουν να υποφελούνται από την πρόσφαση στην ενιαία αγορά μας, την Τελωνιακή μας Ένωση ή τα χρηματοδοτικά μας προγράμματα. Και εμείς ως Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είμαστε έτοιμοι και πρόθυμοι να το εφαρμόσουμε στην πράξη. Για να δούμε, ωραία ιδέα, επαναλαμβάνω ότι το ασκήσαμε κριτική, αλλά είπαμε σε αυτήν την εκπομπή, σε αυτό το κανάλι, τα σωστά σωστά και τα λάθος λάθος. Δεν υπάρχει. Όταν πας γραμμίστικα, αδικείς τον εαυτό σου, αδικείς και τους άλλους. Εδώ λοιπόν να τον επενέσουμε, δεν λέει την άποψή του φυσικά, αλλά να τον επενέσουμε. Σημείωσε ο Σχοινάς ότι η εποχή της αθωότητας της Ευρώπης πρέπει να μπει στο παρελθόν. Πριν από λίγες μέρες ακούσαμε τον πρόεδρο της Τουρκίας, είναι λόγια του, να χρησιμοποιεί το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ για να εξαπολύσει μια βάσιμη επίθεση εναντίον 2 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μιλώντας για τυραννία στην Κύπρο. Ακούστε τώρα. Αυτός που κατέχει την Κύπρο, που έχει κάνει εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας με τον επικισμό, κατηγορεί την Κύπρο ότι είναι τύραννος, η Κυπριακή Δημοκρατία. Λέει,
μιλώντας για τυραννία στην Κύπρο και κατηγορώντας την Ελλάδα για εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας. Είδαμε την Τουρκία από τη μία πλευρά να παίζει έναν αξιέπαινο καθοριστικό ρόλο στη διαμεσολάβηση μιας συμφωνίας για τις εξαγωγές Ουκρανικών σιτηρών μέσω του Ευξήνου Πόντου και ταυτόχρονα να παίζει ένα επικίνδυνο παιχνίδι σκοπιμότητας, αρνούμενη να ενταχθεί στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Αυτό ενώ είναι υποψήφια χώρα για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέρος του ΝΑΤΟ. Πρέπει να αφήσουμε μια για πάντα πίσω την εποχή της αθωότητας της Ευρώπης. Το να είναι δύναμη του καλού στον κόσμο, όπως είναι και πρέπει να συνεχίσει να είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν σημαίνει ότι είναι κατευναστής, δεν πρέπει να σημαίνει κακή κρίση ντυμένη με καλές προθέσεις. Προσέθεσε και συνέχισε. Όσον αφορά το μεταναστευτικό, ανέφερε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε απέναντι στις προσπάθειες αυταργικών γειτόνων να χρησιμοποιήσουν τους ανθρώπους ως πιόνια στα πολιτικά τους παιχνίδια, εργαλειοποιώντας τη μετανάστευση. Άλλη σφαλιάρα στον Ερντογάν. ΦΑΠ! Η Ευρώπη ήταν και θα είναι πάντα ανοιχτή στους μετανάστες και σε όσους φεύγουν από τον πόλεμο και τις διώξεις. Υποβάλαμε ένα φιλόδοξο σύνολο προτάσεων στο πλαίσιο του νέου συμβόλου για τη μετανάστευση και το άσυλο για την οικοδόμηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος που θα αντικαταστήσει το σημερινό συνονθήλευμα κανονισμών που αποδείχθηκαν ανίκανοι να ανταπεξέλθουν στην κλίμακα των αφήξεων στη σύγχρονη εποχή. Τόνισε, εξηγώντας ωστόσο ότι ποτέ δεν θα επιτρέψουμε στους ανθρώπους να γίνουν μια απλή συναλλαγή στα χέρια εμπόρων και διακινητών. Ο μεγαλύτερος έμπορος και διακινητής είναι ο Ερντογάν και ο Σοϊλού. Πες το. Από τον Εύρο στη Θέωτα μέχρι τα σύνορα της Ευρωπαϊκής Ένωσης με τη Λευκορωσία, η Ευρωπαϊκή Ένωση στάθηκε ενωμένη για να υποστηρίξει τα κράτη-μέλη της που ήταν υποπίεση. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Δύο μηνύματα καλά από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτά για όσους τη μηδενίζουν. Εμείς τις ασκούμε κριτική, αλλά μια τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση που πάει στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ και καρφώνει ονομαστικά την Τουρκία. Και έρχεται ο Μαργαρίτης Χινάς, ο αντιπρόεδρος της Κομισιόν, και φωτογραφίζει την Τουρκία. Και για την Τελωνιακή Ένωση και τα χρηματοδοτικά, αλλά και ότι την κατηγορεί ότι είναι έμπορος ψυχών και ότι εργαλοποιεί το μεταναστευτικό, τέτοια Ευρωπαϊκή Ένωση τη στηρίζουμε. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε για απόψε. Εύχομαι ένα καλό Σαββατοκύριακο. Από τα τελευταία που έμεινα για όσους είναι σε διακοπές ή για ολιγοήμερες διακοπές, για τα τελευταία μπάνια. Λοιπόν, αυτά είχαμε να πούμε. Καλή νύχτα σας.